και μόνο για το ότι καταγράφηκε ως η μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και η μακροβιότερη βασίλισσα στην παγκόσμια ιστορία, η βασίλισσα Ελισάβετ υπήρξε αναμφίβολα ιστορική προσωπικότητα. Δεν πρέπει όμως να λησμονηθούν και οι σκοτεινές πτυχές της βασιλείας της. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή ταυτίζεται με την έννοια μικροψυχία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κύπρου, όπου η Ελισάβετ θα είναι εσάι μία από τις πιο μισητές ιστορικές φυσιογνωμίες. Αιτία η απάνθρωπη αντιμετώπιση των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και η υπογραφή της στους απαγχωνισμούς 9 Ελληνοκύπριων αγωνιστών από το 1955 έως το 1957. Η Ελισάβετ λοιπόν στέφθηκε βασίλισσα στις 2 Ιουνίου 1953 σε ηλικία 26 ετών και πολύ γρήγορα έδειξε τον τρόπο που θα αντιμετώπιζε τις χώρες απικίες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Η τραγική ιστορία του ήρωα Ευαγόρα Παλικαρίδη σχετίζεται άμεσα με τη στέψη της Ελισάβετ. Τότε στην Κύπρο, όπως και στις άλλες απικίες του στέματος, οι Βρετανοί κατακτητές στόλισαν τις πόλεις για το γεγονός. Η ηγετική μορφή στις διαμαρτυρίες των μαθητών όταν είδαν βρετανικές σημαίες στο σχολείο ήταν ο 15χρονος τότε Ευαγόρας Παλικαρίδης, μαθητής στο γυμνάσιο της Πάφου, που είχε γεννηθεί και μεγαλώσει με ένα όραμα, την απόσυρση των Άγγλων από το νησί και την ένωσή του με την Ελλάδα. Τα παιδιά αρνήθηκαν να μπουν στο γυμνάσιο και ζήτησαν να υποσταλούν οι σημαίες. Το επαναστατικό πνεύμα του Παλικαρίδη δεν αρκέστηκε σε αυτό. Ο νεαρός αγωνιστής κατευθύνθηκε προς την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου, ανέβηκε στον ιστό και κατέβασε τη βρετανική σημαία υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους. Η αντάρτικη αυτή ενέργεια πυροδότησε αντιδράσεις σε όλη την Πάφο και έτσι με αφορμή τη στέψη της Ελισάβετ, οι μαθητές άρχισαν να ξυλώνουν οτιδήποτε βρετανικό είχε στήθει στην πόλη. Οι βρετανικές δυνάμεις κατοχής ξεκίνησαν έρευνα για τα συμβάντα και μεταξύ των μαθητών που συνελήφθησαν ήταν και ο Παλικαρίδης. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν αμελητές, διότι ήταν ανήλικοι. 2 χρόνια αργότερα, ο Παλικαρίδης εγκατέλειψε το σχολείο και εντάχθηκε στην νεοσυσταθήσα Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, τη γνωστή δηλαδή ΕΟΚΑ, που κήρυξε ένοπλο αγώνα με στόχο την απαλλαγή από τη Βρετανική Αποικιοκρατία και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το Δεκέμβριο του 1956 ο Παλικαρίδης συνελήφθη από τους Βρετανούς με την κατηγορία της μεταφοράς οπλισμού, ένα οπλοπολιβόλο Μπρεν και 3 γεμιστήρες από τη Λισσό στη Λευκοσία. 1 χρόνο νωρίτερα, ο σκληρός Βρετανός στρατιωτικός Τζον Χάρντινγκ είχε αναλάβει τη διοίκηση του νησιού επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ και του ξεσηκωμένου πληθυσμού. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας, κλείσιμο σχολείων, δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης, αύξηση του χρόνου κράτησης φυλακισμένων και υπόπτων χωρίς δίκη και επιβολή θανατικής ποινής για μια σειρά από παραβάσεις όπως η οπλοφορία. Ο 18χρονος πια Παλικαρίδης φυλακίστηκε και βασανίστηκε για να καταδώσει συντρόφους, αλλά το μόνο που κατάφεραν οι αρχές ήταν να αποσπάσουν μόνο τη δική του ομολογία. Παρά τις εκκλήσεις των δικηγόρων του περί του αντιθέτου, παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος της ΕΟΚΑ και ότι θεωρούσε καθήκον του να αγωνιστεί για την ελευθερία της πατρίδος του. Μετά από μια δίκη παροδία, καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχωνισμού. «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκανα, το έκανα ως Έλλην Κύπριος, ως τη ζητεί την ελευθερία του. Τίποτα άλλο», απάντησε στο δικαστή όταν του ζητήθηκε να αποδείξει την αθωότητά του. Την επομένη της καταδίκης, οι μαθητές του γυμνασίου Πάφου έστειλαν τηλεγράφημα στο στρατηγό Χάρντινγκ, ζητώντας την απονομή χάριτος στο συμμαθητή τους. Έκτοτε ξεκίνησε ένας τεράστιος αγώνας για την αποτροπή της εκτέλεσης με μπαράζ διαδηλώσεων διαμαρτυρίας σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και διπλωματικών εκκλήσεων. Η Κυπριακή Αδελφότητα Αθηνών ζητεί την παρέμβαση του βασιλιά Παύλου, ενώ ελληνική κυβέρνηση και βουλή βομβαρδίζουν με τηλεγραφήματα την αγγλική κυβέρνηση και τον ΟΗΕ. Υψηλά ιστάμενοι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διανοούμενοι, συντεχνίες, πολιτικοί, ακόμα και Άγγλοι βουλευτές προσπαθούν να ματαιώσουν την εκτέλεση ενός 19χρονου, αλλά οι αντιδράσεις δεν κάπτουν την αγγλική αναλγησία. Το τελευταίο χαρτί των δικηγόρων του Παλικαρίδη είναι να στείλουν τηλεγράφημα στη βασίλισσα Ελισάβετ που μία λέξη της αρκούσε για να δώσει χάρη.
Η βασιλική απάντηση όμως δεν δόθηκε ποτέ. Στο τελευταίο μήνυμά του γραμμένο σε ένα κομμάτι χαρτί, ο Παλικαρίδης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Τι σήμερα, τι αύριο. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί». Μια μέρα αργότερα, στις 14 Μαρτίου του 1957, οι Άγγλοι τον οδηγούν στην Αγχώνη και τον ενταφιάζουν μέσα στη φυλακή για να μην μετατραπεί η κηδεία σε παλαϊκή διαδήλωση και ο τάφος του σε λαϊκό προσκύνημα. Είναι τα περίφημα φυλακισμένα μνήματα στη Λευκωσία, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον περίβολο των κεντρικών φυλακών. Εκεί, κατά την επιτυχημένη τακτική των Βρετανών, είχαν ήδη ταφεί άλλοι 8 Ελληνοκύπριοι αγωνιστές, με πρώτους τους εμβληματικούς Μιχάλη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου ένα χρόνο νωρίτερα. Ο Καραολής καταδικάστηκε σε θάνατο για την εκτέλεση του ηρόδοτου Πουλή, τον οποίο η ΕΟΚΑ είχε στοχοποιήσει ως προδότη. Ο Δημητρίου κατηγορήθηκε ότι εκτέλεσε τον πράκτορα της Intelligence Service Sidney Taylor. Οδηγήθηκαν μαζί στην Αγχώνη στις 10 Μαΐου 1956 τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. «Εμένα δεν πρέπει να με λυπάστε, αφού εγώ δεν βρίσκω λόγο για να με κλαίω, ούτε οι συγγενείς μου πρέπει να με κλαίνε», ήταν τα τελευταία λόγια του Δημητρίου. Και τότε το Βρετανικό Παλάτι είχε αρνηθεί την αίτηση απονομής χάριτος. Οι δικηγόροι των κατηγορούμενων προσέφηγαν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης του Βρετανικού Συμβουλίου του Κράτους και αιτήθηκαν απονομή χάριτος από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Παρά τη διεθνή κατακραυγή για την απόφαση, τίποτα δεν άλλαξε. Η έθεση εξετάστηκε από το Συμβούλιο του Στέματος τον Απρίλιο του 1955, αλλά απορρίφθηκε. Οι άλλοι 6 αγωνιστές που εκτελέστηκαν και τάφηκαν στο ίδιο σημείο ήταν η Χαρίλαος Μιχαήλ, Ανδρέας Ζάκος, Ιάκωβος Πατάτσος, Μιχαήλ Κουτσόφτας, Στέλιος Μαυρομάτης και Ανδρέας Παναγίδης. Φυσικά, τα βρετανικά εγκλήματα στην Κύπρο δεν περιορίστηκαν σε εκτελέσεις. Το 2019, η Βρετανική κυβέρνηση κατέβαλε αποζημίωση ύψους 1.000.000 λιρών σε 33 Κύπριους που απέδειξαν ότι βασανίστηκαν από τις βρετανικές δυνάμεις. Ανάμεσά τους ήταν και ένα κορίτσι 16 ετών τότε, το οποίο δήλωσε ότι βιάστηκε επανειλημμένα από στρατιώτες. Για τους Κύπριους, οι απαγχωνισμοί των αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνα 1955-59 παραμένουν μέχρι σήμερα ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της ιστορίας του τόπου τους. Έτσι, όταν η Ελισάβετ επισκέφθηκε την Κύπρο για την 21η Σύνοδο Κορυφής της Κοινοπολιτείας τον Οκτώβριο του 1993, οι αντιδράσεις του πληθυσμού ήταν τέτοιες που της υπενθύμησαν ότι με την νεανική απάθειά της είχε ουσιαστικά βάψει τα χέρια της με αίμα στο νησί. Τελειώνοντας, υπενθυμίζουμε πως ένας από τους διαδηλωτές έσπασε ακόμα και το τζάμι της λιμουζίνας της.